Αυτό θα μπει στα πρακτικά. Θα διανεμηθεί αν το δώσετε αύριο στην Ολομέλεια. Ναι. Θα μπει στα πρακτικά και αύριο θα το δώσετε για την Ολομέλεια. Κύριε Βαλαβάνη, μηδενίζω το χρόνο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ντρέπομαι επειδή συμμετέχω σε μια τέτοια καρικατούρα κοινοβουλευτικής διαδικασίας, σφαγείο για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και ταυτόχρονα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση διάλυσης του τόπου. Παρόλο που διαβάζω συνεχώς από τα ξημερώματα, είναι σίγουρο ότι θα πάρει εβδομάδες μέχρι να ανακαλύψουμε και εμείς και οι ανυποψίαστοι που κρίνεται η ζωή τους μέσα από αυτές τις σελίδες, τι κρίνεται, πράγματα που ούτε τα είχαμε φανταστεί κατά πάσα πιθανότητα και να δείτε βέβαια τι θα βρούμε μετά τις εκλογές. Ντρέπομαι επίσης γιατί μέσα σε 4 λεπτά δεν μπορώ να μιλήσω στοιχειωδώς για αυτά που θα έπρεπε να αναφερθώ για να κάνω το καθήκον μου σαν βουλευτής. Παραδείγματος χάρη για τον κλάδο των οικονομικών επιθεωρητών, 200 όλους με τα καλύτερα αποτελέσματα από την άποψη των οικονομικών ελέγχων που ουσιαστικά διαλύονται τετραχοτομημένοι και επιπλέον με τους μισούς από αυτούς, τους 100 να πηγαίνουν στο γενικό λογιστήριο σαν απλοί δημοσιονομικοί ελεγκτές, χαραμίζοντας μια τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία και παράλληλα βάζοντας τέρμα στους εσωτερικούς και ελεγκτικούς κατασταλτικούς ελέγχους. Πλέον θα ελέγχονται ό,τι θέλετε, όποιος θέλετε, με ό,τι όρους θέλετε και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κυβέρνηση βέβαια έχει λόγους για αυτές τις πραξικοπηματικού τύπου διαδικασίες, γιατί επιχειρεί να κρύψει μέσα σε χιλιάδες πραγματικά καταστροφικές ρυθμίσεις που περιέρχονται σε αυτό το νομοσχέδιο, 4 κόλπο γκρόσο που υλοποιούνται νομοθετικά και μάλιστα να τα κρύψει πίσω από το τελευταίο success story της, που λέει λίγο ακόμα να σφιχτεί ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες εργαζόμενοι και βγαίνουμε από μνημόνιο και από κρίση. Επιτρέψτε μου να αντιπαρέλθω αυτό το τελευταίο, γιατί τι να πω δηλαδή μέσα σε αυτό το χρόνο, που είναι κόντρα σε όλη την πραγματικότητα που ζει ο ελληνικός λαός και να ασχοληθώ με τα άλλα. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο έχει να κάνει με ένα πείραμα κοινωνικής μηχανικής σε διάσταση χώρας, με μετατροπή μιας χώρας με ευρύτατα μεσαία στρώματα και παραδοσιακά επαγγέλματα, φουρνάριδες, κτηνοτρόφοι, ταξιτζίδες, φαρμακοποιοί, γεωπόνοι, μικροί εκδότες και βιβλιοπόλες κλπ. Πολλοί άλλοι. Στο όνομα της φθηνότερης τιμής κάποιων προϊόντων που δεν πρόκειται να υπάρξει, μέσω της στοχευμένης εκμηδένισής τους, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία μιας ευρύτερης προλεταριοποίησης του πληθυσμού, με παράλληλη αισθητά μεγαλύτερη συγκέντρωση του κεφάλαιου σε λιγότερους και με αναδιανομή εισοδήματος υπέρ ελληνικών και διεθνών αλυσίδων, που θα αντικαταστήσουν π.χ. το φαρμακείο της γειτονιάς, χωρίς βέβαια να μπορούν να δίνουν αυτοί πλέον με πίστοση τα φάρμακα στον παππού και στη γιαγιά, μέχρι να καταφέρει να τα γράψει. Η περιβόητη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, που εμφανίζεται ως το απάβγασμα εξορθολογισμού και εξυγχρονισμού, έχει μόνο τη σφραγίδα του ΟΣΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη σύμβαση κυβέρνησης ΟΣΑ προβλέπεται η πληρωμή των 2/3 της αμοιβής των 900 εκατομμυρίων ευρώ του ΟΣΑ, κατευθείαν από την κυβέρνηση των ΙΟΒΕ, το Επιστημονικό Ινστιτούτο των Ελλήνων Βιομηχάνων, που είναι και ο βασικός συγγραφέας της σε συνεργασία με Υπουργεία. Είναι προφανές όμως και χωρίς αυτό ποιοι κερδίζουν. Οι μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπόριου, οι ξένες πολυεθνικές Ολλανδικές και Γερμανικές εταιρείες γάλακτος, όταν ο Έλληνας αγελαδοτρόφος πληρώνεται μόλις 45 σέντς το λίτρο, τα μεγάλα ελληνικά και προπαντός διεθνή τουριστικά πρακτορία. Γι' αυτό και πήγεστε να διαλύσετε τα τελευταία συλλογικά οχυρά των μεσαίων στρωμάτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τεινάζοντας στον αέρα την καθολική συμμετοχή στα κάθε είδους επιμελητήρια, από το τεχνικό μέχρι τα εμπορικά και το γεωτεχνικό. Δεύτερο κόλπο γκρόσο, το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα, που μοιράζεται ως μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος, και να πω ότι είναι ντροπή αυτά που λέτε στον κόσμο, παρουσιάζοντας το πλεονάσμα ως μέσο αναδιανομής εισοδήματος, ενώ ξέρετε ότι είναι αποκλειστικά μέσω πληρωμής του χρέους και εν είδη φιλανθρωπίας στη συμφωνία
που έχετε υπογράψει με την Τρόικα, προβλεπόταν ότι αν ξεπεραστεί το προβλεπόμενο κάθε χρόνο πλεώνασμα, το 30% πάλι θα πάει για το χρέος και μέχρι 70% θα μπορούσε να διατεθεί στην κοινωνία. Για το 2013 όμως προβλεπόταν ισοσκελισμένος κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή η Τρόικα δεν θα έπαιρνε τίποτα από τον προϋπολογισμό, θα πληρωνόταν από τα δάνεια και από τις ιδιωτικοποιήσεις. Εσείς συλλάβατε το σχέδιο, επειδή το 2014 είναι προεκλογική χρονιά, να κάνετε αυτό που είναι αδύνατο να κάνετε τις επόμενες χρονιές, που προβλέπετε πλεονάσματα στον προϋπολογισμό που είναι αδύνατο να πιαστούν. Δεν έχουν πιαστεί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία οποιοδήποτε ευρωπαϊκού κράτους. 3, 6 και 9 δις μέχρι το 2016 και μετά σταθερά 9 δις. Με αποτέλεσμα να βγάλετε όχι πλεώνασμα, αλλά ουσιαστικά υπέρβαση πλεονάσματος, μια και οτιδήποτε πάνω από το μηδέν, έστω και ένα ευρώ, θα ήταν υπέρβαση. Συντομεύετε, παρακαλώ, κύριε Βλαβάνη. Με αποτέλεσμα, όπως παλιά μοιραζόταν τα 5.000 μέσα στα φακελάκια την εποχή της Ραχμής, να μοιράζονται τώρα νόμιμα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους προεκλογικά ψίχουλα σε ό,τι με τους έχετε πάρει, μείον 30% στα εισοδήματα, 1,5 εκατομμύρια άνεργοι, 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Το θέμα δεν είναι αν οι άνθρωποι δεν χρειάζεται ή δεν αξίζουν τα 500 ευρώ, ίσα-ίσα το αντίθετο. Το θέμα είναι ότι δεν τους αξίζει, αφού τους έχετε λαιλατίσει τη ζωή, να τους κοροϊδεύετε και από πάνω και να επιχειρείτε να τους χειραγωγήσετε με τέτοιο τρόπο που δείχνει πραγματικά τη βαθιά περιφρόνηση των πολιτικών ελίτ στα κριτήρια και στη νοημοσύνη των λαϊκών ανθρώπων. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, είναι αδύνατον να μιλήσουμε. Αυτό είναι και όλο το πράγμα, το θέμα που έθεσα από την αρχή. Υπάρχει το τεράστιο θέμα των τραπεζών, που κατά βάση το έβαλε ο Γιώργος ο Σταθάκης, αλλά υπάρχουν και άλλες πλευρές. Η κατάργηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που ήταν πρότυπο πραγματικά και πολύ σοβαρό εργαλείο στα χέρια μιας κυβέρνησης που θα ήθελε πραγματικά να οδηγήσει τη χώρα έξω από τα μνημόνια, που δεν είναι βέβαια η κυβέρνηση η σημερινή, και το τεράστιο θέμα με το ΤΑΙΠΕΔ, με το γεγονός δηλαδή που μέσα από μια σειρά μέσα, που δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να τα πω, αυτή τη στιγμή προσπαθείτε να απογειώσετε τις ιδιωτικοποίησεις καταργώντας κάθε φραγμό, ακόμα αυτούς τους ελάχιστους φραγμούς ελέγχου και γελιοποιώντας ακόμα και τη δικαστική εξουσία, ακόμα και το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω με τι τρόπο θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η Βουλή, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια θέματα δεν έχουμε το χρόνο με αυτές τις διαδικασίες που ψηφίζετε ούτε καν να τα αρθρώσουμε δημόσια. Και είναι σίγουρο ότι είναι μέσα θέματα που ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρόκειται να περάσουν, ούτε στα πάνελ θα περάσουν, ούτε πουθενά. Με αυτόν τον τρόπο περνάτε αυτή την πολιτική, αλλά ξαναλέω, υποτιμάτε βαθιά και περιφρονείτε τους ανθρώπους, και αυτό είναι που τελικά θα πληρώσει.